Μέχρι την 31η Οκτωβρίου πρέπει οι φορολογούμενοι να καταβάλουν τις δύο πρώτες από τις 8 δόσεις του φόρου εισοδήματος, την ώρα που οι φορολογικές δηλώσεις έχουν λάβει παράταση έως την ίδια ημερομηνία, τα τέλη Αυγούστου, για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Αφορά τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2022. Οι φορολογικές δηλώσεις είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου. Θα πούμε μέχρι 30 Αυγούστου, γιατί μέχρι τις 31 το μεσημέρι, 3 η ώρα, θα κλείσει το σύστημα. Θέλαμε μια μικρή παράταση λόγω των φαινομένων του καύσωνα, λόγω της μη έγκυρης ενημέρωσης του συστήματος της ΑΔΕ με πολλές πληροφορίες που μας χρειάζονται για τους φορολογούμενους ή για τα νομικά πρόσωπα. Θα θέλαμε και κάποιες μέρες μέσα στο Σεπτέμβρη. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένας σωστός προγραμματισμός, έτσι ώστε οι φορολογικές δηλώσεις να ξεκινάν το Φλεβάρι και να τελειώνουν σε 5 μήνες, ό,τι προβλέπεται με τον νόμο. Είναι δύσκολο όταν ο άλλος είναι έξω στα χωράφια, όταν η θερμοκρασία χτυπάει 40-45 βαθμούς, προσπαθεί να ποτίσει τη σοδειά του, να βρει νερό, να τον φωνάζουμε εμείς να έρθει στο γραφείο να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Θα πείτε γιατί ο αγρότης δεν έχει έρθει πιο μπροστά. Δεν ήρθε πιο μπροστά γιατί φέτος είχαμε μια καινούργια εφαρμογή, τη Συμβουλιακή Γεωργία. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε πρώτα να ανεβάσουμε αυτή την εφαρμογή, να γίνει αποδειχτή από αυτή την αίτηση, θα λέγαμε, να γίνει αποδειχτή από τον πελάτη προμηθευτή του. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση, και αυτό μας πήγε πάρα πολύ πίσω. Στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών δηλώσεων έχει υποβληθεί. Όσοι δεν κάναν φορολογική δήλωση να σπεύσουν να κάνουν. Μην ξεχνάμε ότι θα υπάρχει και μια παύση στα λογιστικά γραφεία, όπως ανακοίνωσε η Ένωσή μας, από τις 10 μέχρι τις 22 Αυγούστου, έτσι ώστε να ξεκουραστεί το προσωπικό των λογιστικών γραφείων, να γεμίσουν τις μπαταρίες για να ξαναεξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας. Όσοι έχουν στην νομή και κατοχή τους ακίνητα, τα οποία τα ενοικιάζουν σε τρίτους, μέχρι τις 31 Αυγούστου πρέπει να κάνουν λύση των παλιών μισθωτηρίων. Δηλαδή, αν ενοικιάσαμε ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα, ένα μαγαζί, μια γκαρσονέρα, το οποίο το συγκεκριμένο ακίνητο λέμε ότι το νοικιάσαμε από 1 πρώτου του 22 έως 31 12 του 22. Στην προκειμένη περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτό λύεται αυτόματα, αν και εμείς θα το θέλαμε πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπούμε μέσα στην εφαρμογή να δώσουμε εντολή να καθίσουμε με το λογιστή φοροτέχνη για να κάνουμε λύση αυτού του μισθωτηρίου. Όλες αυτές οι λύσεις πρέπει να γίνονται το μισθωτηρίο μέσα σε ένα μήνα. Άμα παρέλθει αυτός ο μήνας, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει δυστυχώς ένα πρόστιμο της τάξης των 102 ευρώ. Αλλά μέχρι τις 30-31 Αυγούστου όλα αυτά μπορεί να λυθούν χωρίς καμία προσάυξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ανακοίνωση που αφορά για το φορολογικό έτος το 2021. Ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, έχει βάλει στο στόχαστρο 3.800.000 φορολογικές δηλώσεις. Είναι δύσκολο. Αυτά τα 3 εκατομμύρια αφορούν μισθωτούς, αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν δηλωμένες οικογενειακές δαπάνες κάτω από 10.000 ευρώ. Παράλληλα, αυτές οι φορολογικές δηλώσεις έχουν στον κωδικό 041-050, για τις καταναλωτικές δαπάνες μιλάμε, τις οικογένειες, αυτά που μας λένε να ψωνίζουμε πιστωτική κάρτα, πάνω από 10.000. Παράλληλα δηλώσεις οι οποίες έχουν κάτω από 10.000 φαίνεται να νοικιάζουν δύο σπίτια. Ένα στην Αλεξανδρόπολη, στην Κομωτινή, ένα στη Λάρισα και να νοικιάζουν τα παιδιά τους. Δηλαδή κάποια πράγματα πρέπει να τα σκέφτεται και ο ίδιος ο φορολογούμενος. Δηλαδή πρέπει να έχει μια επίγνωση το πόσα βγάζει, τι δηλώνει και τι φόρο πληρώνει. Δηλαδή είναι μια υποχρέωση να πληρώσουμε φόρο και όπως έχουμε υποχρέωση να πληρώσουμε φόρο και να κάνουμε φορολογική δήλωση, το δημόσιο και το κράτος έχει υποχρέωση απέναντι στον πολίτη να τον παρέχει κάποιες υπηρεσίες και κάποια αγαθά. Ναι, κύριε Βενέτη, γιατί άμα εγώ έχω εισόδημα 10.000 ευρώ και ξοδεύω 15 όλο το χρόνο, κάπου τα βρήκα τα υπόλοιπα. Η μαύρη εργασία είναι. Πάρα πολλοί φορολογούμενοι λένε ότι τα πήραν από τη μάνα τους ή από τον πατέρα τους. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι ένα πραγματικό γεγονός, δεν αξίζει τον κόπο να τα λένε, να τα συζητάμε. Όταν τους φωνάξει η ΑΔΕ, όταν τους φωνάξει η εφορία, εκεί πέρα πρέπει να δώσουν τις δέωσες εξηγήσεις. Αν έχουν να δώσουν πιστευτές και αληθινές και πραγματικές εξηγήσεις, δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτα. Αν στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν αυτά που είναι από αδήλωτα εισοδήματα, δηλαδή η νίκη που πήραμε και δεν τα δηλώσαμε, μαύρη εργασία ή κάναμε μια εργασία και δεν κόψαμε τα ανάλογα παραστατικά και φαίνονται όλα αυτά τα στοιχεία που μπορεί να τα βρει αυτόματα πλέον με την ηλεκτρονική διασταύρωση ΑΔΕ, στην προκειμένη περίπτωση εκεί πρέπει να πληρώσουμε κάτι της.